κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς όρισα σε ένα επεισόδιο της σειράς Δαλίγια μα και τα ρίγια μα στο τιμόνι. Σήμερα, παιδιά, να σας πω τι γίνεται. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα πει, έχω πάρει καινούργια φορτία, το οποίο μέχρι στιγμής εμείς θα κουβαλήσουμε ένα μεγάλο εδώ πέρα φορτίο, το οποίο είναι στους 61 τόνους. Έχουμε το κατάλληλο εξοπλισμό πάνω μας. Θα το δείτε και λίγο μία. Κάτσε λίγο. Είναι αυτό εκεί πέρα, το τρένο. Αυτό το τρένο εκεί πέρα είναι 61 τόνοι, πάρα πολύ μεγάλο. Έκλεισα μια δουλειά εδώ πέρα, προκειμένου να το πάρω και να το μεταφέρω. Πλειώνει καλά το αφεντικό εκεί πέρα, ας το πάρουμε και ας γίνουμε ακόμη πιο καλύτεροι. 61 τόνους σπόρη φορά. Κουμπώνω και φεύγω. Πάμε και τα φώτα. Πάμε κανένα πρόστιμο πάλι. Πάρτο! 10 ώρες ταξίδι. Ωρε μάνα μου, δεν μετακινείται με τίποτα. Πάμε. Έλα μου. Ζωρίζεται πάρα πολύ. 61 τόνοι και με αυτά που του έχω βάλει πάνω στο φορτηγό θα ζοριστούμε πάρα πολύ. Είναι καιρό φορτίο. Ωραία μάνα. Δύσκολα τα πράγματα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα, παιδιά, υπομονή. Δεν θέλω να μου ανοίξει το παράθυρο, τέλος πάντων. Λάκι, πρέπει να περάσεις εσύ. Δεν παίζει εγώ να περάσω. Με αυτό που κουβαλάω δεν παίζει με τίποτα να. Περάσω. Το οδηγήσουμε, έχουμε βάλει καλή μηχανή. Σιγά σιγά, γιατί παιδιά 61 τόνι δεν είναι παιχνιδάκι. Να το βάλω και καύσιμο. Σε πολλά φιλαράκι γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Είναι βαρύ το φορτίο. Πάμε.
ένα μεγάλο challenge για μένα. Έσαι για ύπνο. Έσαι για ύπνο. Παναγιά μου. Έτοιμος, φύγαμε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί. Άπη μου. Φύγαμε, μας έτσι κάποια στιγμή να σταματήσω να βάλω για κάτι.
πρέπει να βάλω πετρέλαιο, αλλά όχι τώρα βέβαια. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Πάντως πρώτη φορά που βαλάω 61 τόνους. Εξηγήστε μου ένα πράγμα. Ο δρόμος γιατί πάει έτσι, ρε φίλε? Δεν καταλαβαίνω. Θα γινόταν ατύχημα τώρα. Ο δρόμος πάει έτσι. Δεν είναι μια ευθεία, ρε φίλε. Είδες πόσο δυσκολεύει το παιχνίδι τώρα.
ωραία που είναι η οδήγηση τώρα. Μα δεν βαριέσαι. Σε κατά είσαι γρήγορος πάντως, ε. Αυτό, δηλαδή όσο πιο πολλούς τόνους έχεις τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα είναι. Θα σε βάλω λίγο πετρέλαιο, δεν μας δεν μου καλά. Είσαι. Άλλο πετρέλαιο θα χρειαστεί. Κοιτάξτε ρε παιδιά, 4,75 λίτρα, 903 ευρώ. Πανάκριβοι είσαστε ρε παιδιά. Πάμε.
σου ευχαριστώ ρε.
καταστροφή, επικίνδυνη πάλι έρευνα. Πάλι πρέπει να πέσω για ύπνο. Ωραία, γιατί πίστε. Τόσο πολύ, βέβαια, με όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάω, που κουράστη. Άλλες αντοχές με το πέρα. Πάω σε κατάει ρε παιδί μου. Να δείτε πάρει και σε κουστάεις που ως με οδηγάς έτσι. Πώς αλλάζουν ταχύτητες, έχουμε ανηφόρες, κατηφόρες. Δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά αποκλείεται. Να πέσουμε χάμω. Οπότε πέσε για ύπνο πάλι λίγο. Ναι, καλά, εντάξει παιδιά, δεν παίζει. Όποιος μπορεί.
κοίτα, κοίτα, κοίτα. Εδώ είναι το επικίνδυνο. Να το πάρει. Απότομη στροφή ρεύουση. We'll be right back.
να τρέχεις. Μπράβο ρε φιλαράκι, να κάνεις όλα μη σκοβώ τώρα τι έκανε. Άντε να σε βοηθήσω να κάνω. Έφυγες. Θα σ' αγγίσω τώρα σχιστό Παναγίες. Σε σ' αρέσει. Θα το θες. Να πάμε πολύ ξύλο. Vamos a darle el
να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δύσκολο, δύσκολο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. 61 τόνοι, παιδάκι μου, δεν τους μεταφέρεις έτσι εύκολα. Άφη μου. Εγώ το γράφει, θα πάμε ξύλο. Θα κάτσε μία να γυρίσω. Καμπάρι μου, τι μετέφερα. Ένα τόνι κυρίες και κύριοι. Λοιπόν και εγώ ξεφτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας επεισοδίου, το οποίο πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. 61 τόνι παιδιά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Κόντεψα να σκοτωθώ στον δρόμο λόγω του βάρους που είχα. Θέλει εμπειρία, θέλει καλύτερο φορτηγό, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αν άργησα. Γιατί πάνω απ' όλα σε κάθε διαδρομή, σε κάθε δρομολόγιο, πρέπει ο οδηγός να ξεκουράζει, να κάνει και το διάλειμμα του για να είναι πιο πολύ ξεκούραστο για να μπορεί να βγάλει τη διαδρομή. Εάν τον άφηνα να το πάμε σε ρί, θα χτύπαγε κόκκινο το κρεβάτι και σίγουρα θα κλείνει η ώρα σήμερα και πάρα πολλά θα παθαίναμε. Πρέπει ο οδηγός πάντου να ξεκουράζεται και να είναι πιο γερός πάνω στο τιμόνι. Παρκάραμε ωραίο και όμορφα, χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό και ευελπιστώ πιο πολύ για τα επόμενα επεισόδια να κάνουμε και άλλα δρομολόγια σαν και αυτό. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια.